της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΑΕ. Ο συσχετισμός του αγώνα μεταξύ του καφενείου, του καπί και του καναπέ πραγματικά φαίνεται ότι υστερεί. Ο αγώνας λοιπόν θα πρέπει να τον βοηθήσουμε να πάει πρώτος και με αυτό το πνεύμα να σταθούμε απέναντι στο κίνημα των συνταγωγικών. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ χαιρετίζουμε τους αγωνιστές, συναδέλφους και συναδέλφισσες που από όλη την Ελλάδα, η οποία παρά την ηλικία τους και τα βάσανά τους, υπερνικώντας τις δυσκολίες του καιρού, δίνουν το αγωνιστικό παρόν στη σημερινή πανελλαδική διαμαρτυρία. Η γενιά μας που έκτισε τη μεταπολεμική Ελλάδα και δεν συμβιβάζεται και δεν βάζει νερό στο κρασί της, γιατί κάθε έτοιμος συμβιβασμός γίνεται για να τις κλείσει και να φέρει στα μέτρα του την επόμενη δεκαετία. Συνεχίζουμε να είμαστε γενιά παντός καιρού και στους δύσκολους πράγματι καιρούς δίνουμε και πάλι το ελπιδοφόρο μήνυμα πως με τον αγώνα μας και μαζί με τους αγώνες των παιδιών μας και των εγγονών μας μπορούμε να ανατρέψουμε τις βάρβαρες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που να ξημερώσουν καλύτερες μέρες με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τις γενιές που έρχονται. Πριν μια εβδομάδα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το επίδομα της ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυσης που βαρύγδουπα αποκάλεσε 13η σύνταξη. Μας πέταξε δηλαδή στα μούτρα το ξεροκόμματο της άγνοιας και της περιφρόνησης, όπως έλεγε η συγκέντρωσή του στα Γιάννενα το 2014. Για το ξεροκόμματο του τότε Πρωθυπουργού Σαμαρά. Τώρα είναι η σειρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μας προστατεύσει από τις κοροϊδίες του πανικονόβλητου Πρωθυπουργού, καθώς και μια μας προειδοποιεί πως αυτά τα ψίχουλα θα μας τα πάρει από τους νέους φόρους και τη νέα μείωση των συντάξεων που συμφώνησε ήδη με τους πιστωτές. Έχουν πείρα και οι δυο τους, αλλά και όσοι ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο από το ζυγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δεσμεύσεις στους πιστωτές. Γι' αυτό όταν ακολουθείς τον ίδιο τωρό, τότε υποχρεωτικά χρησιμοποιείς ακόμα τα ίδια επιχειρήματα. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός ζήτησε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία σήμερα στη Βουλή για το ΕΦΑΠΑΞ επίδομα για να φανεί καθαρά η στάση των κομμάτων. Εμείς θέλουμε στη σημερινή ψηφοφορία να βάλει τη 13η και 14η σύνταξη εκεί να δούμε και εμείς τι θα είναι με εμάς και τι θα είναι με αυτούς που πραγματικά έδωσαν εξετάσεις και να αφήσουν τα υπόλοιπα και τις κοροϊδίες. Η στάση της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας όπως και των άλλων κομμάτων φάνηκε από τη θετική ψήφο του στο τρίτο μνημόνιο που κατακριούργησε τις συντάξεις μας και ετοιμάζει τη λεμιτόμο για τα εργασιακά δικαιώματα των παιδιών και των εγγονών μας. Αυτή τη βάρβαρη πολιτική καταψήφισε ατομικά και αποδοκίμασε συλλογικά κάθε συνταξιούχος μέσα από τις πανελλαδικές κοινοτοποιήσεις μας και με αποπορύφωμα εκείνη με τον ψεκασμό με χημικά μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, έχουν πληρώσει και πληρώνουν με το μόχθο τους και το αίμα της ζωής τους τα πάντα. Συντάξεις, φάρμακα, παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Δεν χρωστάνε σε κανέναν. Αντίθετα, μας χρωστάει όλος ο πλούτος που έχουν στα σεντούκια τους οι τραπεζίτες. Οι εφοπλιστές, οι μεγαλοβιομήχανοι έχουν γίνει από τον ιδρώτα μας. Αγωνιζόμαστε γιατί έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε καλύτερα και εμείς και τα παιδιά μας. Έχουμε δικαίωμα να έχουμε τις συντάξεις μας, τα φάρμακά μας, τις ασφαλιστικές παροχές που έχουμε πληρώσει με το αίμα της ζωής μας. Είμαστε εδώ και απαιτούμε αποκατάσταση στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιδόματα, κοινωνικές δαπάνες, φάρμακα, υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κατάργηση όλων των αντεργατικών, ασφαλιστικών, αντιλαϊκών νόμων και διατάξεων, μνημονίων, εφαρμοστικών διατάξεων που έχουν καταδικάσει στη φτώχεια και δυστυχία την εξαθλίωση και που θα καταργούνταν με ένα και μόνο
άρθρο όπως έχετε ακουστά. Να δοθούν άμεσα φάρμακα χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα σε όλους τους ασφαλισμένους. Ο ενωμένος αγώνας μας θα φέρει αργά ή γρήγορα αποτελέσματα. Ας διευρύνουμε τον ενωτικό αγώνα μας για να γίνει πιο αποτελεσματικός. Και πάλι λοιπόν στον αγώνα με τα παιδιά και τα εγγόνια και τους εργαζόμενους παιδιά και εγγόνια. Κανένας χωρίς κάλυψη αναγκών στην υγεία μας. Κανένας χωρίς εξασφάλιση σύνταξης για τα γεράματά του. Ο αγώνας θα αποδώσει. Ευχαριστώ. Θέλω να ενημερώσουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση ότι καθυστερούν να έρθουν 6 πούλμαν λόγω του τροχαίου. Σε λίγο θα καταφθάσουν στη σημερινή μας συγκέντρωση. Για ένα σύντομο χαιρετισμό στη συγκέντρωσή μας, στη συναδέλφισσα Παπαδάκου Γεωργία, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων των Εμπόρων. Ως πρόεδρος των Συνταξιούχων Εμπόρων, χαιρετίζω τους συναδέλφους. Ας βαδίσουμε στο Μαξίμου να απαιτήσουμε δωρεάν υγεία, επαναφορά των συντάξεών μας και προπάντων σεβασμό στην ηλικία μας. Ευχαριστώ. Τα πούλμαν που είναι εσύ μας θα απευθύνει ο συνάδελφος Γεωργιάδης Τάσος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΕΛΤΑ. Συνάδελφοι, πέρυσι ο Υπουργός Επικρατείας στην οδό Ηρώδου του Αττικού είχε δεσμευτεί στη ΣΕΑ ότι θα έδινε την 13η σύνταξη. Ένα πράγμα το οποίο έμεινε στα λόγια, όπως λόγια είναι όλα τα οποία λένε. Καλωσορίζω με τη σειρά μου όλους τους συνταξιούχους της πρωτεύουσας και της περιφέρειας. Θέλω να σας πω ότι η Συντηρητική Επιτροπή Αγώνα είναι εδώ ενωμένη και αποφασισμένη να προχωρήσει στη διεκδίκηση των μεγάλων ζητημάτων που έχει δημιουργήσει αυτή η ανερμάτιστη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θέλω να σας πω και ότι διεκδικούμε από την κυβέρνηση να μην κάνει μέλη στον διαχωρισμό των συνταξιούχων, να φύγει από τις συντεχνιακές πολιτικές αποφάσεις και απαιτούμε να μπει στην ανακεφαλοποίηση των ταμείων, την οποία δεν διεκδικεί καθόλου, για να, όπως έγινε στις τράπεζες. Επίσης, διεκδικούμε από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη μεγάλη περιουσία των ταμείων μας, όπου τα έσοδα να πηγαίνουν στα ταμεία μας. Επίσης, λέμε και σήμερα, μετά από 15 μήνες, την κυβέρνηση να αποδώσει τις κρατήσεις από τα επικουρικά που ήταν για την υγεία, τις οποίες δεν αποδίδει. Τη ρήξη την επιλέξατε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, και η κυβέρνησή σας. Δεν την κάνατε. Απλώς συμβιβαστήκατε πίσω από τις ουρές και από τις ποδιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΕΛΤΑΓΙΤΑΦ. Όλη αυτή η ανερμάτιστη πολιτική, η άθλια κατάσταση του συνταξιούχων, που ξυπνά κάθε πρωί και δεν έχει να γίνει ένα χαμόγελο, είναι της πολιτικής σας πολιτικής πλέον τώρα. Γιατί τώρα κι εσείς έχετε παρελθόν. Εμείς θα προχωρήσουμε τους αγώνες μας και πιστεύουμε ότι σύντομα θα δικαιωθούμε και θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική της λιτότητας, την πολιτική που επέβαλαν. Εμείς θέλουμε μια πολιτική που θα ξεκινάει από την πλατεία Συντάγματος και όχι από τις Βρυξέλλες. Σας χαιρετίζω και σας καλώ πάντα στους αγώνες, γιατί εμείς θα είμαστε εδώ ενωμένοι και αποφασισμένοι. Γεια σας και χαρά σας. Αδέρφο Γεωργιάδη Τάσο και ο κεντρικό ομιλητή.